μας. Η πιο βασική πληροφορία της ημέρας, σε πληροφορώ, ιδίως όταν δεν έχεις βγει από το σπίτι, στο ξεκίνημα της ημέρας ή από την προηγούμενη το βράδυ, είναι το τι καιρό θα κάνει. Και τώρα τι, δηλαδή, για να ξέρω αν θα πάρω ομπρέλα ή αν θα βάλω αδιάβροχο. Κοίταξε, δηλαδή, ακόμη και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά μην κρίνεις εξαιδίων τα λότρια, διότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι η δουλειά τους ολόκληρη εξαρτάται από το τι καιρό θα κάνει. Παράδειγμα, μεγαλύτερο είναι οι αγρότες, έτσι. Μπορεί κάποιος να πάει να μαζέψει, να κάνει συγκομιδή ενώ βρέχει ή ρίχνει, χαλάζει κτλ. Κάθε καιρός έχει τη δική του δουλειά. Και θα πάμε στην Πτολεμαϊδα, όπου όπως θα μας πει έτσι, η Μέρη Κεσκελίδου, για μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία εγκατάστασης ενός αγροτομετεωρολογικού σταθμού στην περιοχή. Μέρη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα από την Πτολεμαΐδα. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω ότι εδώ η θερμοκρασία, να σας ενημερώσω, είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Βρισκόμαστε εδώ στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Φούφα, στη μισό χιλιόμετρο περίπου νότια της πόλης της Πτολεμαΐδας, όπου έχει μεταφερθεί τον τελευταίο μήνα ο αγροτομετεωρολογικός σταθμός και ο Δήμος Εορδαίας σε συνεργασία με την εταιρεία Στράβων. Έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια συλλογής όλων των στοιχείων από τους γύρω μετεωρολογικούς σταθμούς, αγρομετεωρολογικούς σταθμούς, στοιχεία τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε ένα σύστημα και από εκεί μπορούν οι αγρότες, μπαίνοντας στο σύστημα αυτό, να ενημερωθούν τόσο για τον καιρό, όσο βέβαια και για τα μέτρα που θα πρέπει να πάρουν αναφορικά με το τι μελιγενέστε και πώς μπορούν να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους. Βέβαια, επειδή μιλάμε για ένα σταθμό τα 16 τελευταία χρόνια, απλά τώρα έχει μεταφερθεί σε άλλο σημείο, έχουν τοποθετηθεί επιπλέον συστήματα, επιπλέον εξαρτήματα στον σταθμό που βλέπετε ακριβώς πίσω μας. Δίνει και πολύτιμες πληροφορίες, όχι μόνο για το κλίμα, αλλά και για το τι είδους καλλιέργειες μπορούν να ευδοκιμήσουν στην περιοχή. Έχω δίπλα μου όμως τον υπεύθυνο προγνώστη καιρού, τον Γιώργο τον Βασιλιάδη, ο οποίος έχει ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Κύριε Βασιλιάδη, την ταυτότητα λίγο του σταθμού αυτού. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από εμένα. Πρόκειται για έναν αγρομετεωρολογικό σταθμό του κατασκευαστικού οίκου Davis. Έχει εγκατασταθεί από το Αστεροσκοπείο Αθηνών από το 2006 και από το 2006 έως και σήμερα καταγράφει συνεχώς μετεωρολογικά δεδομένα τα οποία έχουν εμπλουτίσει την βάση δεδομένων του Αστεροσκοπείου Αθηνών και προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι υπόλοιποι μετεωρολογικοί σταθμοί που έχουν τοποθετηθεί στη συνέχεια σε διάφορες περιοχές του Δήμου Εορδαίας. Έτσι, τον τελευταίο μήνα, μέσα στην Άνοιξη, αναβαθμίστηκε ο μετεωρολογικός σταθμός, μιας και τοποθετήθηκε στο έδαφος. Εγκαταστάθηκε ακόμα ένας αισθητήρας, ο οποίος καταγράφει την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και πλέον είμαστε σε θέση να συλλέγουμε δεδομένα από περισσότερες παραμέτρους, ώστε να καταφέρουμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία σε ό,τι αφορά τον τομέα της γεωργίας θα είναι σε θέση να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες στους εμπλεκόμενους φορείς και ιδιώτες. Εμείς μπορούμε να δώσουμε κάποια στοιχεία πρωτίστως για το κλίμα στην περιοχή. Τι έχετε να καταθέσετε? Είμαστε τυχεροί ως προς αυτή την άποψη, διότι διαθέτουμε αυτόν τον μετεωρολογικό σταθμό περισσότερο από 10 χρόνια, 14 με 15 χρόνια συγκεκριμένα. Αυτό είναι θετικό, διότι ήδη έχουμε μια σειρά δεδομένων. Φαίνεται ότι η περιοχή της Πτολεμαΐδας, που είναι τοποθετημένη στο μέσο σχεδόν της πεδιάδας της Εορδαίας, χαρακτηρίζεται από ένα έντονο θερμοκρασιακό εύρος, δηλαδή χαμηλές τιμές θερμοκρασίας νωρίς το πρωί και ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Αυτό είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τις υπηρωτικές περιοχές. Έχει σχετικά χαμηλά ποσοστά βροχόπτωσης ετησίως, όμως επίσης χαρακτηρίζουν την περιοχή οι θερμικές καταιγίδες, δηλαδή καταιγίδες οι οποίες εκδηλώνονται τις θερμές ώρες της ημέρας. Εκδήλωση χαλαζόπτωσης επίσης είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της περιοχής, καθώς επίσης και οι χιονοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Όλα αυτά ως πληροφορία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, πόσο μάλλον όταν είναι ποσοτικοποιημένα
και τα διαθέτουμε σε μια βάση δεδομένων, ώστε να είμαστε σε θέση τα επόμενα χρόνια, στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής που ήδη είναι σε εξέλιξη και, και την βιώνουμε μέσα από διάφορα ακραία καιρικά χαρακτηριστικά, να μπορέσουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, έτσι ώστε να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις γύρω από θέματα που έχουν να κάνουν με επιλογή καλλιεργειών σε περιοχές της Εορδαίας και όχι μόνο. Κύριε Βασιλιάδη, οι αγρότες χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά. Πώς έχουν πρόσβαση, ήθελα να μάθω, Μέρη, σε όλα αυτά τα στοιχεία, τα πολύ σημαντικά που είπε ο κύριος Βασιλιάδης. Θα πρέπει να πω ότι από αρχές Μαΐου έχει ξεκινήσει μια πιλωτική εφαρμογή σε συνεργασία με τον Δήμο Εορδαίας. Μια πρόταση η οποία κατατέθηκε από τον Στράβωνα προς τον Δήμο Εορδαίας και τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά. Σε αυτή την πρόταση, η οποία υλοποιείται από αρχές Μαΐου σε πιλωτική βάση, στην κεντρική σελίδα του Δήμου Εορδαίας, στο ptolemaida.gr και στην ενότητα καιρός, δηλαδή ptolemaida.gr κάθετος καιρός, έχουμε αναπτύξει ένα πεδίο κατά το οποίο ανεβάζουμε κάθε μέρα την τακτική πρόγνωση καιρού, η οποία χωρίζεται σε τρεις γεωγραφικές ενότητες, στην Δυτική Εορδαία, στην Κεντρική Εορδαία που είναι η παιδινή περιοχή και στην Ανατολική Εορδαία. Εκεί οι παραγωγοί μπορούν είτε να μπουν καθημερινά στην κεντρική σελίδα και να δουν την πρόγνωση καιρού. Μπορούν επίσης να κάνουν εγγραφή έτσι ώστε όταν βγαίνει η πρόγνωση κάθε πρωί, η τακτική ή η έκτακτη, να την λαμβάνουν στο email τους, και ήδη έχουμε δεκάδες εγγραφές από αγρότες και χιλιάδες επισκέψεις στη σελίδα. Επίσης η σελίδα είναι ενημερωμένη με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών και real-time τα δεδομένα που προκύπτουν από τους σταθμούς, οπότε μπορούν να δουν ανα πάσα στιγμή τι συμβαίνει στις περιοχές που διαθέτουμε σταθμούς, και έχουμε γύρω στους 7 με 8 σταθμούς στην περιοχή του Δήμου Εορδαίας. Επίσης έχουμε τα διαγράμματα από όλα τα δεδομένα, τα οποία είναι διαθέσιμα από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, η αποτύπωση των δεδομένων πάνω στο χάρτη, έτσι ώστε κάποιος παραγωγός να δει οι καλλιέργειές του σε τι απόσταση βρίσκονται από τις καταγεγραμμένες τιμές, και εικόνα από διάφορες μετεωρολογικές κάμερες που είναι τοποθετημένες στην ευρύτερη περιοχή. Κύριε Βασιλιάδη, το άλλο κομμάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πέρα. Καταγραφή αυτών των μετεωρολογικών δεδομένων της συγκεκριμένης περιοχής έχει οδηγήσει, αν ξέρετε να μας το πείτε, και σε αλλαγή σε καλλιέργειες? Ανάγκασε τους αγρότες να στραφούν αλλού από εκεί που είχαν ή προγραμματίσει πριν τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί? Βλέπουμε ότι στο κομμάτι των καλλιεργειών τα τελευταία περίπου 10 χρόνια έχουμε μια ταχεία ανάπτυξη σε καλλιέργειες που έχουν να κάνουν με το κεράσι. Βέβαια, η επιλογή της εκάστοτε καλλιέργειας δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως είναι το οικονομικό σκέλος, για παράδειγμα, ή ενδεχομένως ακόμα και οι συνήθειες οι οποίες υπάρχουν σε μια αγροτική κοινωνία. Οπότε εκτιμώ ότι είμαστε ένα βήμα μπροστά, διότι έχουμε ήδη δεδομένα αρκετών ετών, έτσι ώστε στο μέλλον να είμαστε σε θέση να προτείνουμε εναλλακτικές καλλιέργειες. Ήδη βλέπουμε, σε συνεργασία σαφώς με τους αγρότες της περιοχής, ότι ορισμένες καλλιέργειες πλήττονται σχεδόν κάθε χρόνο από εκδήλωση παγετών κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Αυτό είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Ποιες είναι αυτές οι καλλιέργειες που πλήττονται? Ποιες είναι οι καλλιέργειες αυτές? Οι καλλιέργειες οι οποίες πλήττονται είναι συνήθως καλλιέργειες του κερασιού, για παράδειγμα, αλλά και άλλες καλλιέργειες οι οποίες είναι τοποθετημένες σε εκτάσεις ευπαθείς στον παγετό. Όπως είναι κοντά στα ρέματα, όπως είναι ο ποταμός, ο Εορδαϊκός ποταμός, ο οποίος διαρρέει την περιοχή του κάμπου της Εορδαίας, ή ακόμα και σε κάποιες κοιλάδες, σε πεδιάδες, οι οποίες είναι μακριά από επικλινές έδαφος. Επειδή η περιοχή έχει αρκετές ώρες ξάστερων νυχτερινών ορών, κατά τη διάρκεια της νύχτας λοιπόν, παρουσιάζεται το φαινόμενο της αναστροφής. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο ψυχρός αέρας λιμνάζει στα χαμηλότερα σημεία, οπότε με σχετική ευκολία, σε σχέση με περιοχές οι οποίες έχουν κάποια κλίση εδάφους, παρουσιάζεται το φαινόμενο του παγετού, η πάχνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις καλλιέργειες όταν βρίσκονται σε κάποιο συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης. Κάτι το οποίο φαίνεται πως είναι φαινόμενο το οποίο θα το παρατηρούμε και τα επόμενα χρόνια. Κύριε Βασιλιάδη, και με αυτό να ενδεικτικά κλείσουμε, κάποιες καλλιέργειες για την περιοχή, αυτό αρωματικά, κάποιες άλλες κατηγορίες, τι θα μπορούσε να καλλιεργηθεί στην περιοχή? Φαίνεται πως οι καλλιέργειες των αρωματικών
ταιριάζουν και με το κομμάτι το κλιματολογικό, αλλά δεν είναι μόνο το κλίμα παράγων ο οποίος θα δώσει απάντηση σχετικά με την καλλιέργεια η οποία θα επιλεγεί, αλλά επίσης και κάποια εδαφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία σε πολλές περιοχές γύρω-γύρω από την Εορδαία, δηλαδή στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές, είναι ό,τι πρέπει. Επίσης υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες μπαίνουν πιλωτικά σε ορισμένες περιοχές. Είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει απαντήσεις τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, κύριε Βασιλιάδη. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις εικόνες που μας έδωσε εκεί από την Πτολεμαϊδά. Πολύ χρήσιμη η υπηρεσία που παρέχουν οι άνθρωποι εκεί στους αγρότες που θέλουν βοήθεια από παντού. Είδαμε προηγουμένως το δήμαρχο της Στίβας που φτιάχνει τους δρόμους για να πηγαίνουν οι αγρότες στα χωράφια τους. Αυτό και αν δεν είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Να ξέρεις τι καιρό θα κάνει για να προγραμματίσεις την καλλιέργειά σου, αν μπορείς να την προστατέψεις. Και τι είδους καλλιέργεια θα. Και τι είδους καλλιέργεια μπορείς να βάλεις. Γιατί πριν από 50 χρόνια βάζαμε κάτι σε ένα συγκεκριμένο μέρος, αλλά τα δεδομένα δυστυχώς έχουν αυτό αλλάξει. Μπορεί να καιγόταν από την παγωνιά, να πάγωνε τέλος πάντων διαφορετικά. Καλά το είπες. Ουσιαστικά να μπορούσες. Την παγωνιά. Έτσι, να μην μπορούσες να κάνεις τίποτα.